Καλησπέρα και από μένα. Είχαμε θίξει το ζήτημα της ζωντανής μετάδοσης στο συνεδριάσιο του Συμβουλίου. Καταθέσαμε μια τεχνική και οικονομική μελέτη, έχοντας σκοπό να δείξουμε πως η μετάδοση μετάδοση δημοτικών συμβουλίων εν έτη 2019 έχει μια λύση χαμηλού κόστους και με εξαιρετικά εύκολη υλοποίηση. Αρχικά, αν έχει κάποιος αντίληψη να υπάρχει στο Δημοτικό Συμβούλιο ζωντανή μετάδοση, μπορεί να την εκφράσει τεκμηριώνοντάς την. Εφόσον υπάρχουν αντιρρήσεις, πρέπει να δούμε πού βασίζονται οι αντιρρήσεις. Επειδή μας απαντήθηκε προφορικά, επανέρχομαι ότι αν προκύπτει πρόβλημα προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει να απαγορεύεται στα κανάλια να καταγράφουν και να αναμεταδίδουν, καθώς επίσης και σε πολίτες να παρευρίσκονται για να τρέχουν φωτογραφίες. Αυτό θα πρέπει να γίνει με την ευθύνη όσων σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν ένσταση με την καταγραφή. Αντίθετα, θα πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός, ο πρόεδρος κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιτρέπει στα μέσα να καταγράφουν και να αναμεταδίδουν, καθώς επίσης και στα πρακτικά να μαγνητοσκοπείται και να βιντεοσκοπείται προκειμένου να είναι ακριβή τα πρακτικά. Αναφορικά με το θέμα του κόστους, είναι σαφές ότι σε άλλες περιοχές έχουν επιλεγεί διαφόρων ειδών λύσεις με διαφορετικά επίπεδα κόστους. Αν μιλάμε για διαφάνεια, δημοκρατία και ενημέρωση των πολιτών, τότε το κόστος δεν μπορεί να είναι θέμα. Ωστόσο, με την άδειά σας, επιθυμούμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να έρθουμε με ένα φορητό υπολογιστή και μια κάμερα και να μας δώσετε απλώς ένα καλώδιο, θα μας δώσει τον ήχο και θα μεταδώσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο ζωντανά με δικό μας κόστος. Είναι πραγματικά πάρα πολύ απλό. Είναι προπάντων ζήτημα διαφάνειας και δημοκρατίας, είναι ζήτημα ενημέρωσης των πολιτών για τον τρόπο λειτουργίας του οργάνου που έχουν επιλέξει, είναι ζήτημα σοβαρότητας της λειτουργίας των θεσμών και ειδικά των αιρετών. Πιστεύουμε ακράδαντα πως ο Δήμος δεν ανοίξει σε κανένα και ως εκ τούτου κάθε τι που συμβαίνει σε κάθε σημείο θα πρέπει να είναι ανοιχτό στους πολίτες. Καταθέτουμε λοιπόν τις παρακάτω ερωτήσεις. Προτίθεται ο Δήμος να προχωρήσει την πρόταση για ζωντανή μετάδοση των Δημοτικών Συμβουλίων όπως γίνεται στους περισσότερους Δήμους της Ελλάδας. Αν όχι, να αναφερθεί αναλυτικά ο λόγος για τον οποίο δεν πραγματοποιείται. Αν ναι, να μας αναφερθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και το κόστος. Ευχαριστώ.